Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην υπερπαραγωγή που λέγεται Excellent. Μην γελάς πολύ κάπου, κάνω εισαγωγή. Άσε, παίζω τώρα. 2-10-48-54-4-74-4-78 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Και Έλενα Πολυκάρπου κοντά μας και Γιώργος Μπέζας κοντά μας και Νανά Ηλιοπούλου κοντά μας και σε πολύ λίγο Τζόρτζια Σιρίχα κοντά μας. Βεβαίως, δεν σας λέω ψέματα, να στο σταυρό που πάνω είναι όλοι εδώ. Ερμηνεύεις το. Το excellent πάνω είναι quiz, έτσι. Είναι quiz, είναι quiz. Διότι εκεί θα πει σε λίγο μία λατρεμένη κυρία, όχι Τζόρτζια Σιρίχα, η Τζόρτζια θα μπει έτσι κι αλλιώς. Είναι η κυρία με τα κουνιά. Η κυρία με τα κουνιά, η οποία αποφάσισε να κάνει διάδρομο φορώντας τις πανάκριβες γόβες της. Εννοείται. Να πούμε πολλά φιλιά λοιπόν στην επαρχία. Εκεί στο Μόρφο. Νόμιζα ότι θα έλεγες όνομα, με τρόμαξες. Μπορώ να πω και όνομα. Όχι, αγάπη μου. Δεν χρειάζεται. Αν και από ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι εκεί στην Πάργα Θεσπρωτείας, Μορφάτη που λέγεται το χωριό και όλα αυτά, ξέρουν ποια είναι η κυρία. Καλά, συγγνώμη. Μεγάλο... θα μάθουμε κι εμείς ποια είναι η κυρία. Είναι μεγάλο σούσουδο. Δεν θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η κυρία. Το περιστατικό θέλουμε να αναφέρουμε. Να σου πω το περιστατικό. Τα λέω και τα συμφωνούμε. Αφορμή στάθηκε η συναυλή αρπαχτή. Μη! Παιδί μου, να σου πω. Όχι, δεν θέλω να μου πει, παιδί μου. Γιατί ωραία που θα σε πουλήσω, του ρέμου. Το ρέμο δεν θέλει. Α, λες τη σύσκεψη τώρα, μεταφέρει τη σύσκεψη. Α, συγγνώμη. Πες με, Ζάκο μου. Είδες πώς βγαίνουν οι προεκλογικοί αγώνες που μαζεύονται όλοι. Ο Σαμαράς τους μαζεύει όλους, ο Τσίπρας τους μαζεύει όλους και κάνουν μια διάσκεψη και λένε ότι θα πουλήσουν το καλύτερο. Α, τι είναι διάσκεψη. Το φτερό μου δεν φαίνεται. Για κάτσε να το σηκώσω λίγο πιο πάνω. Είσαι ό,τι πρέπει. Είσαι πολύ κάντο σήμερα. Ταιριάζει με το Τέξας. Εκεί στην Αμερική που πήγε ο Ρέμος και έκανε αρπαχτή συναυλία. Στη Νέα Υόρκη. Ναι, δεν ήταν στο Τέξας, αν θέλει. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο βλαχο μπαρόκ τύπος, οπότε λέω ότι υπάρχει πέρα από τα σύνορα, είναι Αμερική, Ευρώπη, δεν τα ξέρω αυτά καλά. Είμαι λίγο βλαχάκι. Ναι, ναι. Όλοι πρωτεβουσιάνοι τώρα. Γεια σου, ρε Τζόρτζια, εσύ με καταλαβαίνει. Καλώ το κορίτσι μα. Καλώ ήρθατε, παιδιά. Λοιπόν, Χριστίνα μου, υπερπαραγωγή βλέπω σήμερα το μαλλί, Μα είναι υπερπαραγωγή που λέγεται Excellent. Είμαι σαν τη Χάιντι. Έχει χάσει επεισόδια. Δεν είμαι σαν τη Χάιντι. Είμαι σαν τη Λόλα που την, την έσωσε ο. Ποιο? Ο Καρνέισον. Ο Καρνέισον. Αυτό το γάλα που πίναμε όταν ήμασταν μωρά. Πάμε στο Ρέμο. Πάμε από τον Ρέμο που ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. Που έκανε αρπαχτή στη Νέα Υόρκη. Σταμάτα. Ο Ρέμος τραγουδάει Άννα Βύση εδώ. Είναι και η Άννα Βύση. Είναι η Άννα εκεί. Ναι, είναι μπροστά ακριβώς η καστανή που βλέπουμε αριστερά, που κουνάει χέρια, πόδια και συμμετέχει ενεργά. Τα πόδια δεν μπορεί να κουνάει, βρε να νάμα εκεί που τα έχει η γυναίκα. Ας την ολοκληρώσει και εσύ πια, πιάστη. Μην αφήσεις άνθρωπο να μιλήσει, θα πάει όλα, τα μαζέψει από κάτω. Και τραγουδάει η Άννα Βύση φυσικά, καθώς δεν είναι τυχαία η εμφάνιση της Άννας Βύση εκεί, καθώς στο συγκεκριμένο center, έτσι όπως τα λένε στη Νέα Υόρκη, θα εμφανιστεί τον αρχές Ιουνίου και η Άννα Βύση. Το center. Νανά, την μπουρνουζοπετσέτα μάζεψε. Την μπουρνουζοπετσέτα. Την μπουρνουζοπετσέτα. Μάζεψε την μπουρνουζοπετσέτα. Να κάνω μια ερώτηση. Τη δική μου. Βεβαίως. Επειδή είμαι μακριά σήμερα, δεν θα με, θα με ακούτε. Λοιπόν, ναι, Τζόρτζια. Φαντάζομαι. Λοιπόν, μπουζούκια είναι το μαγαζί, έτσι. Δεν είναι συναυλιακός χώρος. Τα βερνομπουζούκια το λες. Όχι, μπουζούκια. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν και, υπάρχουν και εστιατόρια, υπάρχει και ένα άλλος χώρος δεξιώσεων. Μπουζούκια είναι. Υπάρχει και η αίθουσα εκεί όπου πηγαίνουν οι Έλληνες καλλιτέχνες και τραγουδούν. Α, μόνο για τους Έλληνες και τραγουδούν. Μπουζούκια. Λοιπόν. Έχει τραπέζια μπουζούκια μέσα, το συγκεκριμένο. Είναι μπουζούκια, ρε παιδιά, το ξέρω το συγκεκριμένο χώρο. Και έτυχε να το ξέρω, ήταν, είχε πάει και η Πεγκυζίνα, είχε πάει και ο Αντίπας λίγο καιρό πριν. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος χώρος είναι μπουζούκια. Mm-hmm. Είναι δύο άνθρωποι από την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρήματα, δύο-τρεις νομίζω συνέτεροι, έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στο συγκεκριμένο μαγαζί. Είναι ένα πανάκριβο μαγαζί που η είσοδός του νομίζω είναι γύρω στα $180, η είσοδός του, χωρίς ποτό.
Πρέπει να έχει χρήμα δηλαδή ο άλλος για να μπει, και νομίζω και η Αμερική δεν πάσχει από χρήμα, καθώς και οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί πέρα και διασκεδάζουν. Και αν ένας χώρος, αν κρίνεις και από την εικόνα έτσι, που πετάνε δολάρια αντί για λουλούδια στο ρέμο, προφανώς και έχουν χρήματα. Εννοείται. Αυτό είναι ένα έθιμο με τα δολάρια. Ναι, άλλο αυτό, αλλά είναι ένας χώρος μπουζουκλερή, μπουζούκια, τέλος πάντων, όπου γίνεται ο κακός χαμός, οι άνθρωποι έχουν κάνει πολύ καλές διοργανώσεις επιχειρηματίες. Εδώ λοιπόν, τα δολάρια ανακατεμένα με τα λουλούδια τα βλέπετε, έτσι πεντακάθαρα, ε? Έτσι, ναι, έτσι. Παιδιά, και γίνεται χαμός από γόνους εφοπλιστών, από διάφορους, ξέρω εγώ, οι οποίοι διψάνε για να ακούσουν ελληνική μουσική, και μιλάμε ότι η συγκεκριμένη προγραμματισμένη εμφάνιση του Ρέμου είναι τουλάχιστον 6 μήνες πριν, όπως αυτοί έχουν κάνει το πρόγραμμά τους και για του χρόνου. Δηλαδή ο Ρέμος είναι κλεισμένος και για του χρόνου. Η Δύση είναι κλεισμένη και για του χρόνου. Η Πέγγι είναι κλεισμένη και για του χρόνου. Να όλα πούμε ότι σε αυτό το μαγαζί έχει βγει το θρυλικό τραγούδι «Εμείς οι παλιότεροι», γιατί υπάρχουν και νεότεροι στην παρέα. Είχε βγάλει Γλυκερή όταν είχε πάει στην Αμερική, γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Είχε πάθει. Περίμενε, Νανά, γιατί είσαι μικρούλα. Είσαι. Γιάννη, Νανά. Το θυμάσαι, Χριστίνα. Το είχε βγάλει Γλυκερή και έλεγε, γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Να παίρναμε τη σέσουλα να κάνουμε ραβασάκια. Είχε τότε. Υπήρχε ένα τύπο λοιπόν για αυτό το τραγούδι τη Γλυκερή. Και από εκεί και ο Ρέμος πήρε την ευκαιρία και του πετάξανε 5.000, όπως γίνεται σε βλάχικους γάμους και σε πανηγύρια. Γιατί μου πείτε ότι στα πανηγύρια δεν πετάνε λουλούδια? Εγώ θυμάμαι στα χωριά τα δικά μας, πάνω στην Ήπειρο, πετάγανε στους τραγουδιστές, κολλάγανε στο κούτελο χιλιάρια και κοντεύανε. Αυτό το έθιμο και είναι έθιμο ακόμα. Ναι, ένα αντίστοιχο έθιμο είναι και στη Νέα Υόρκη, που πετάνε δολάρια του χαρτονομίσματο του ενός δολαρίου και σε γάμους όταν χορεύει το ζευγάρι, αλλά και σε έτσι σώους. Είναι λίγο προσβλητικό όλο αυτό που γίνεται με τα λεφτά στο κούτελο και τα λουλούδια και τα λεφτά που τους πετάνε. Δεν είναι προσβλητικό. Γιατί τι με ένοιαζε, ακού τι λέει. Μπορώ να σας πω κάτι. Η Ζωζό Σαμπουτζάκη στην Αμερική, όταν τόλμησε κάποιος και της κόλλησε στο κούτελο, και η Ζωζό με ακούει και μπορεί να το θυμάται, η Ζωζό Σαμπουτζάκη όταν είναι ένας εφοπλιστής, τότε που είχε πάει στην Αμερική και το έχει πει στις συνεντεύξεις, της κόλλησε δολάριο στο κούτελο, το έβγαλε, του το πέταξε και του είπε στη γόβα μου. Καταλαβες? Ναι, γιατί είναι γυναίκα. Δεν είναι άντρας. Περίμενες εσύ ότι Αντώνη Ρέμος με το που του πέταγαν το δολάριο θα λέει συγγνώμη ένα λεπτάκι στην αρβίλα μου? Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Χριστίνα μου. Να μην λέμε ότι κάνουμε συναυλίες, γιατί όταν έφυγε από εδώ το Σάββατο μετά που τελείωσε το Voice, είπε ότι παίρνω τον κιντάτο για να πάω για συναυλίες. Δεν είπε ότι πάω για αλπαχτές. Α, περίμενε και εδώ λιακοφέρνει. Τι λιακοφέρνει? Γιώργος, ένα λεπτό, να συμβουλευτώ. Τα λέτε. Ωπα! Πήγε στην Αστόρια ο Ρέμος. Αυτά είναι εδώ, δεν το λάδια. Καταλαβαίνετε, γιατί αληθινά δεν υπάρχει μία, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πήγε Αστόρια ο Ρέμος. Υπάρχει, στην επαρχία υπάρχει λίπος. Για τα δικά μας εδώ πέρα λέμε ότι είναι ψεύτικα. Λοιπόν, και τραγούδησε στο Melrose Ballroom. Και δεν πετούσανε γαρίφαλα. Αστόρια, Αστόρια. Μόνο δολάρια. Δολάρια. Δολάριο. Να φάνε και κότες δολάριο. Καλώς ήρθε το δολάριο. Έχουμε φωτογραφίες. Εδώ. Να τα. Έγινε παιδιά βροχή τα δολάρια. Καλά, τόσα πολλά έχουν εκεί στην Αστόρια. Τα λεφτά λουλούδια. Συγγνώμη, εκεί πέρα έχουν τόσα λεφτά. Τα μόνα πέρα. Και τι κάνουμε εμείς εδώ. Συγγνώμη, αυτά είναι όλα δολάρια. Δολάριο, φουλ. Κοίτα κάτω τι γίνεται. Πάντως μπορούμε να πάρουμε. Είναι μονοδόλαρα, ναι. Παιδιά, για να πούμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους. Καλά κάνουν και ο Ρέμος και όλοι οι Έλληνες κατέχνες στο εξωτερικό. Αρπακτές. Βέβαια, αρπακτές και χοντρά λεφτά παίρνουν. Πώς πάει ο Γιωργαντάς και παίζει, ας πούμε, στο Πάρτα Σίδερα στην Ανοραχούλα. Κάνε στην Ανοραχούλα, ναι. Γιατί ο Γιωργαντάς κάνει. Σήμερα θα τρελαθεί όλο το χωριό. Ο Θέμης ο Γιωργαντάς παίζει χάους τέχνο. Του πετάνε κέρματα. Όταν πάει ο Γιώργος Τολιακός, δεν λες κάτι. Πάτε και λάθε. Αρπαχτεί η μία, αρπαχτεί και η άλλη. Άλλα τα λεφτάκια όμως. Απλώς επειδή ο Ρέμος είναι μεγάλο όνομα, είναι μεγάλη. Το βαφτίζουμε στην αυλία. Είναι όταν η αρπαχτεί βαφτίζεται στην αυλία, παιδιά. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Όταν αρπαχτεί, βαφτίζεται στην αυλία, και όταν ο γάμος βαφτίζεται αρπαχτεί. Απαράδεκτος χαρακτηρισμός. Αν το πάμε σιγά, έτσι, και πηγιονσέ κάνει αρπαχτές σε όλο τον κόσμο. Ο πηγιονσέ δεν αντιδράγει. Δεν είναι σωστός χαρακτηρισμός αρπαχτές. Είναι μια περιοδία καλλιτεχνών. Εμένα δεν συγκρίνω. Για περιοδία, ρε παιδιά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τζόρτζια.
Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι περιοδία, έτσι. Είναι κάποιες εμφανίσεις, είπαμε, σε μαγαζιά, συγκεκριμένους χώρους, οι οποίοι έχουν, οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, έχουν πάρα πολλά χρήματα. Καλά, και ναι, θέλουν στον ελληνισμό, ναι, στον ελληνισμό που υπάρχει και ζει στην Αμερική, να δείξουν ότι υπάρχουν οι Ελλήνες καλλιτέχνες, επειδή οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Είναι απλά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πια αρπαχτές, δεν υπάρχουν πια διάφορες περιοδίες που κάνανε, δεν υπάρχουν μέρη, δεν υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχει τίποτα. Ήρθαν και εκλογές, τα κάνανε όλα σμπαράλια. Και οι άνθρωποι είναι τυχεροί, δηλαδή οι καλλιτέχνες που καταφέρνουν και κλείνουν σε Γερμανία, σε, έτσι, σε Γερμανία, ναι, σε Αμερική, γιατί αυτή η Αυστραλία, και κλείνουν κάποιες περιοδίες, οι οποίες έχουν κλείσει κάποιους συγκεκριμένους μεγάλους χώρους μεν, οι οποίοι και τώρα πια δεν γεμίζουν όπως γεμίζανε κάποτε. Παλαιότερα. Γιατί και πολλές ακυρώνονται κιόλας, Τζόρτζια. Και εγώ ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Και πολλές ακυρώνονται κιόλας. Γιατί το χαρακτηρίζουμε αρπαχτή. Δηλαδή, τι λέτε, πρέπει έτσι να λέγεται, Χριστίνα μου, αρπαχτή λέγεται. Δεν λέγεται αρπαχτή, αρπαχτή, αρπαχτή όπως τώρα. Αρπαχτή, γιατί πώς λέγεται, γιατί λέγεται μια ζωή έτσι λεγόταν. Μπορώ να πω κάτι. Αρπαχτή, λοιπόν, να σας πω το παρασκήνιο. Παίρνεις λοιπόν τηλέφωνο Μπέζας, τον επώνυμο καλεσμένο, και του λέει, σου λέει ο μαγαζάτορας εκεί πέρα στο χωριό, σου λέει, ξέρεις κάτι, ξέρεις το λαιμό, να μην μιλάς από κάτω όλη την ώρα. Μα αστόρια χωριό, πρέπει να, λίγο να σκέφτεσαι λίγο τη λύση. Χωριό είναι εκεί η αστόρια της Αμερικής, βρένα. Είναι σε μένα ένα... τι σκέφτομαι, να σκέφτομαι τι λέω. Φυσικά, γιατί εκεί πέρα μένουν πάρα πολλοί Έλληνες, είναι ο πληθυσμός όσο είναι της Αθήνας και πολύ παραπάνω, και δεν το λες χωριό. Είναι ένα, μια ολόκληρη πόλη. Καλά, τώρα δεν θα. Το κοριτσάκι κάνει ρεπορτάζ από το Τέξας. Δεν ξέρω. Το σεξ δεν ξέρω. CNN από κάτω. Ναι. Λοιπόν, να πούμε το ρεπορτάζ. Εμένα η αρπαχτή, ξέρεις τι μου δίνει την αίσθηση. Του γρήγορου. Του γρήγορου. Ας σου πω εγώ την αρπαχτή πώς είναι. Κάνεις ταμείο πριν. Δηλαδή, κόβει εισιτήρια. Θα σου πω εγώ πώς γίνεται. Κόβουν τα εισιτήρια. Μόλις μπαίνει μέσα ο κάθε. Πώς το λένε, ο κάθε. Τραγουδιστής. Όχι, ο κάθε πελάτης. Μπαίνει με ένα ταμείο. Αρπαχτή, ξέρεις τι είναι. Αρπαχτή είναι να πας σε πριν ένα μέρος. Πριν Χριστίνα μου, παίρνει 40%. Αυτό. Θα πάω στον Αθανάσιο Διάκο, που τον αγαπώ και τον έχω επιθυμήσει πάρα, είναι πάρα ξεπέτα πολύ. Είναι αυτό που λέει. Ωραία, είναι ξεπέτα. Θα πάω εκεί να εμφανιστώ σε ένα μαγαζί, να πω τρία τραγούδια, να πληρωθώ και να φύγω. Όταν είναι στο πλαίσιο όμως μια περιοδία ή μια σειρά συναυλιών, μια σειρά εμφανίσεων, να το πω έτσι, γιατί να αρπαχτεί, επειδή πάει στην Αμερική να το κάνει στην Ομογένεια. Μπορώ να σας πω κάτι, λίγο για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Για βάλτα μας. Όταν λέμε. Δεν θέλεις ηλιοφούλου, όμως δεν είναι καλή μέρα, δεν ευνοείσαι. Ναι, είναι λοιπόν η αρπαχτή. Βγαίνεις λοιπόν εσύ, σε κλείνουν μέσα σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο τέλος πάντων. Λες πόσα λεφτά θα πάρω. Θα πάρεις μια προστάτζα, για να μιλήσουμε στα ελληνικά, μια προστάτζα 40% πριν αρχίσει το πρόγραμμα. Αν καταφέρεις και έχεις γεμίσει το πρόγραμμα, παίρνεις το 60% λίγο πριν τελειώσει το πρόγραμμα. Σωστά τα λέω, Τζόρτζια. Αυτό μου αναλύσει το συμβόλαιο, δεν μου αναλύσει την αρπαχτή. Ναι, εντάξει, και δεν τον νοιάζει καθόλου αν θα πει playback. Ο κάθε καλλιτέχνης δεν τον νοιάζει. Είναι η συμφωνία που κάνει ο κάθε καλλιτέχνης, Γιώργο μου. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι οι οποίοι προπληρώνονται κιόλας ή παίρνουν κάποια χρήματα προκαταβολικά για να μπορέσουν να βγάλουν. Ο Ρέμος εδώ είπε ότι είχε πρόβλημα. Ένα μπάτζετ συγκεκριμένα. Ο Ρέμος, η συναυλία αυτή, ο Ρέμος εδώ πέρα είχε πρόβλημα. Το είπαν και το παιδιά στο πρωινό ότι είχε λίγα νεύρα. Γιατί αν δούμε το τραγούδι που ξεκινάει, που είναι μαζί με τον Κιντάτο πάνω, φαίνεται ότι δεν έχει καλό ήχο. Και λέει, έλα, τσεκ, τσεκ, πάμε, τσεκ, τσεκ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκές προδιαγραφές στο θέμα του ήχου όταν μιλάμε για. Εντάξει, όταν μιλάμε για τέτοια μαγαζιά, για τέτοιου χώρους. Πάμε λίγο στην Άννα Βύση. Μην τρελαθούμε. Επίτρεψέ μου, πάμε στην Άννα Βύση. Που νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει λίγο σε αυτό που συζητάμε. Είναι το διαφημιστικό της Spot για τον ίδιο χώρο, για τις συναυλίες που έρχονται. Πάμε. Η μοναδική Άννα Βύση έρχεται στο Melrose Ballroom για να σας απογειώσει με τέσσερις μοναδικές παραστάσεις στις 13, 14, 20 και 21 Ιουνίου. Η Άννα Βύση θα είναι κοντά στους Έλληνες της Νέας Υόρκης. Τέσσερις μοναδικές εμφανίσεις με πολλές εκπλήξεις που σίγουρα θα σας μείνουν αξέχαστες. Πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί τον Ιούνιο θα είμαι στην Αμερική, εδώ στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια. Σε ένα καινούριο χώρο, ένα μαγαζί που έγινε με πολύ πολύ μεράκι, χτίστηκε για να περνάμε εσείς και εμείς πολύ ωραία, όπως ξέρουμε να περνάμε στην Ελλάδα. Τέρμα οι συναυλίες. Θα είμαστε σε ένα μαγαζί που θα το κρεμίσουμε και θα το ξαναχτίσουμε. Στο Melrose Ballroom λοιπόν, παρέα, μέσα Ιουνίου, για
για πολλές βραδιές. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Η μοναδική Άννα Βίση έρχεται στο Melrose Ballroom για να σας απογειώσει με τέσσερις μοναδικές παραστάσεις στις 13, 14, 20 και 21 Ιουνίου. Η Άννα Βίση θα είναι κοντά στους Έλληνες της Νέας Υόρκης. Τέσσερις μοναδικές εμφανίσεις με πολλές εκπλήξεις που σίγουρα θα σας μείνουν αξέχαστες. Πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί τον Ιούνιο θα είμαι στην Αμερική, εδώ στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια, σε ένα καινούριο χώρο. Ένα μαγαζί που έγινε με πολύ πολύ μεράκι. Χτίστηκε για να περνάμε εσείς και εμείς πολύ ωραία, όπως ξέρουμε να περνάμε στην Ελλάδα. Τέρμα οι συναυλίες. Θα είμαστε σε ένα μαγαζί που θα το γκρεμίσουμε και θα το ξαναχτίσουμε. Στο Melrose Ballroom λοιπόν, παρέα, μέσα Ιουνίου, για πολλές βραδιές. Συγγνώμη, Βίση την έλεγε ότι με κουράσα τα μπουζούκια και δεν πάω σε μαγαζιά. Αυτό, δηλαδή, Ανούλα, Λόρδεν, Λόρδεν. Αυτό ακριβώς που σας έλεγα πριν, παιδιά. Λόρδεν τώρα. Αυτό ακριβώς που σας έλεγα πριν. Τι πολλές βραδιές, τέσσερις βραδιές είναι. Δηλαδή, Παρασκευή, Σάββατο. Θα πάει στα μπουζούκια. Θα τις πετάξουν λουλούδια. Μπουζούκια, αυτό μπουζούκια. Που σας είπα. Και δωράκι. Πιάτο, να. Γαρίφαλο. Τι συγκεκριμένη. Να σου πω, παιδάκο. Εάν και εσύ ήσουν ηχεία να Βίση. Ναι. Ωραία. Ένας-ένας για να μπορούμε να παρακολουθούμε. Μία τελεία να πει η Τζόρτζια να πληρώσει την πρότασή της και Λενάκη μου λόγου σε σένα. Ναι. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, επιχειρηματίες, επένδυσαν σε αυτό το μαγαζί, παιδιά, πάρα πολλά εκατομμύρια. Και τα επένδυσαν οι άνθρωποι, κάνουν διαφορετικές δουλειές. Ο ένας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ιδιοκτήτης, έχει κάπου 400 ταξί. Τζόρτζια, δεν έχω πρόβλημα με τον ιδιοκτήτη. Ένα λεπτό. Άλλο θέλω να πω. Ένα λεπτό. Άλλο θέλω να πω. Οι άνθρωποι επένδυσαν σε αυτό το χώρο, ήρθαν στην Ελλάδα, κάνανε 5-6 συμφωνίες για 2-3 χρόνια. Και ξέρουν πολύ καλά ότι τα λεφτά που έχουν επενδύσει θα τα πάρουν πίσω. Έτσι, και εάν μια πολύ μικρή παρένθεση άλλο, για να δώσω το λόγο στην Έλενα, μην ξεχνάμε ότι και τα μπουζούκια στην Ελλάδα έτσι δουλεύουν. Παρασκευή, Σάββατο. Δεν δουλεύουν άλλε μέρε. Αυτό ήθελα να πω. Ότι και στην Ελλάδα πια ρε παιδιά τα μπουζούκια δουλεύουν μόνο Παρασκευή, Σάββατο, τότε και Κυριακή. Δηλαδή και τώρα παχτέ κάνουν καλύτερα. Η Άννα Βίση. Παιδιά τώρα λίγο κάνουμε μια δουλειά έτσι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτό κάνουμε. Η Άννα Βίση δεν έδωσε συνέντευξη και είπε στο downtown τη Κύπρου ότι με κουράσαν τα μπουζούκια. Είπε για να δουλεύει 6 μήνε στην Ελλάδα και να είναι ένα συνεχέ πρόγραμμα και ένα συνεχές ωράριο. Το να πάει να εμφανιστεί 2-3 ώρες, 2-3 μέρες, από 4 ώρες, μια φορά το χρόνο, προς τιμή των Ελλήνων που ζουν εκεί, ίσα. Δεν νομίζω ότι έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπε. Η μία φορά απιστία δεν σε κάνει άπιστη. Ανάλογα την απιστία. Αλλά... Αν είναι ωραία, σε κάνει. Αν είναι πράξη απιστία, σε κάνει. Καλά τώρα, πας εσύ με. Λοιπόν, πες το τι αν αφήσει, κάνει την απιστία. Εντάξει, μωρέ. Λοιπόν, παιδιά, για να μην είστε τίποτα κάνετε. Θέλετε να αφήσουμε τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά του στην Αμερική και να πάμε εμεί να επιστρέψουμε Ελλάδα, να πάμε λίγο στα τηλεοπτικά μα. Α, τέλεια. Ε, στα τηλεοπτικά στο μας. Μέγκα θες να πάμε. Τι να πάμε Γιώργο μου. Στο Μέγκα θα πάμε. Έλεγα να πάμε στο Μέγκα. Στο χειρεύει θέση του πρωινού. Ξανά. Λοιπόν, έλα να δούμε τι έγινε με τον Δημήτρη Αρβανίτη. Ξέρουμε ότι αποχώρησε, έχουν γίνει πολλά σχόλια. Τι είπε ο Δημήτρης, για να θυμηθούμε, για να ξεκινήσουμε από εκεί τη ζήτησή μας. Μας αφήσατε νωρίς. Κοιτάξτε, ήταν μια εκπομπή που τη γούσταρα τρελά. Γράφτηκαν οι λιθιότητες κατά κόρον. Και πήγα γιατί το ήθελα και έφυγα γιατί το ξέρα. Ήξερα ότι θα έχω μία σειρά και είπα μέχρι εκεί θα τα καταφέρω. Μετά εγκρίθηκε και η δεύτερη. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να προλάβω να τα φτιάξω αυτά. Στενοχωρήθηκα τρελά που έφυγα. Και μάλιστα προχτές ήταν στο σπίτι μου η Ρούλα που την αγαπάω και πάρα πολύ και είμαστε και φίλοι και μιλάγαμε και έλεγα γιατί εμείς περάσαμε τέλεια. Ακούστηκαν πολλά, ότι δεν σας άρεσε και φύγατε, ότι δεν τους αρέσατε και σας έφυγαν, πολλά. Ναι, και πώς τα αντιμετωπίζετε λοιπόν όλα αυτά. Λέω λοιπόν προς τους τηλεθεατές και σε αυτούς οι οποίοι γράφουν διάφορα. Είναι όλοι φίλοι μου, είναι όλοι γνωστοί μου από παλιά. Τους αγαπάω όλους. Πήγα με το κέφι μου και έφυγα μάλλον στενοχωρημένος γιατί ναι. Μου άρεσε. Μ' άρεσαν και οι παίχτες, είχαμε πολύ γέλιο. Σα άφησε μια πολύ ωραία γεύση όλο αυτό, έτσι. Πάρα πολύ, δεν το είχα κάνει ποτέ. Ναι. Και όλες αυτές οι αναλύσεις του τίποτα εμένα δεν με πιάνουν. Με τη Ζέτα τι έγινε κύριε Αρβανίδη, δηλαδή, απολύτως τίποτα. Γιατί το παρεξηγήσανε. Γιατί κοιτάξτε, άμα δεν έχεις τι να πεις, λες ότι σου κατέβει στο κεφάλι. Έδωσα μια συνέντευξη και είπα αυτό που και ακόμα το λέω. Ναι. Ότι είναι μια πολύ καλή ηθοποιός, αλλά μ' αρέσει περισσότερο στο live. Ναι. Αυτό είναι κακό, θα πρέπει να παρεξηγηθώ. Θα μπορούσατε να τη δείτε τη Ζέτα σε μια σειρά δικιά σας.
Μα τη κάναμε πρόταση και η Ζέτα, αυτό είναι το πιο γελίο. Και τη κάναμε πρόταση και απέξε ένα γκεσταρικό ρόλο. Είμαστε συζήτηση μαζί τη. Είναι ανόητα όλα αυτά. Ο κόσμος φυσιογνωμικά σας έμαθε μέσα από το Just the Two of Us. Έτσι. Ναι. Πώς διαχειρίζεστε όλο αυτό, σας αναγνωρίζω στον δρόμο. Πώς το. Α, χαίρομαι τρελά. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί. Πάντα δεν μιλάνε για το Just the Two of Us. Μου λένε τι ωραία περνάμε με τις σειρές σου. Ναι. Ναι, και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά γιατί χαίρομαι γιατί καταλαβαίνω τον κόσμο. Επίσης μου λένε πολλά πράγματα για τις σειρές που δεν τα ακούγα. Ναι. Τώρα μπορώ και τα ακούω, μπορώ και καταλαβαίνω. Ένα μου φαίνεται περίεργο. Απλά λέει ότι μου άρεσε να πάω, αλλά ήξερα ότι θα φύγω. Είπε μια έκφραση, εγώ περίμενα αυτό, έκανα εκείνο, πήγα, ήξερα θα φύγω. Δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, εκτός και αν το κανάλι του το έχει πει και έχει πει: OK, επειδή είσαι star, έλα εσύ να μας ανεβάσεις και μετά φύγει. Δηλαδή, ας πούμε, είμαστε στο ίδιο κανάλι. Και εμένα, Πέτρο. Ναι, ρε παιδάκι μου, θέλω να πω: Μίλησα, επειδή είναι δικό μας κανάλι να μην μιλάμε, σχολιάζουμε, δεν πρέπει να σχολιάζουμε τους αλουνούς. Ναι, σωστά. Δηλαδή, έλεγα. Μπράβο, Πέτρο, ακούσαμε κάτι και λέμε ότι μου φαίνεται περίεργο. Εκτός και αν είσαι ο Μικ Τζάγκερ και θες να μας φτιάξει. Η απάντηση του Πέτρου, το σχόλιο του. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Mm-hmm. Βέβαια, δίκιο έχει ο Κωστόπουλος. Εντάξει, τώρα δεν πήρανε και το Μικ Τζάκερ, όπως το είπε κιόλας. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι. Καταρχήν, η συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, έλεγε ότι η Ζέτα Μακρυπούλια δεν είναι καλή ηθοποιός. Δεν έλεγε ότι είναι καλή ηθοποιός. Δεν είναι καλή ηθοποιός και ήταν ο τίτλος ο οποίος συζητήθηκε από όλα τα blogs, από όλα τα site. Το πήρανε, το αναπαρήγαγαν. Έγινε θέμα μεγάλο και μετά ο Δημήτρης Αρβανίτης βγήκε και τα έριξε στο δημοσιογράφο. Αυτό θυμάμαι πολύ καλά ότι το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη εκπομπή, έτσι δεν είναι, παιδιά. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά όλα είναι στην ζώνη του λυκόφωτος. Δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Καλά, τι θέλει για γκεσταρικό εδώ, είπε. Είναι μια πολύ... Ορίστε. Τι θέλει και για γκέστ, λέω. Γκεσταρικό, όπως το είπε ο κύριος Αρβανίτης. Ναι, τώρα θα την κάνει και πρωταγωνίστρια. Τι θέλει και για γκέστ. Ο Κωστόπουλος την άλλη που έχει καταλάβει. Την κάνει. Έχει μάθει ότι φεύγει, ότι βλέπει την πόρτα. Απαντάει όπως θέλει και καλά κάνει και μαγιά του. Και λέει ότι δεν μας άμενε με κατσίκα τα ράμπα και δεν πήρε και κανένα σχόλιο. Ο Κωστόπουλος έχει δίκιο. Το ότι μερικές φορές ξεφεύγουμε από το όριο δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και. Μέσα σε μια επιχείρηση, όταν κάτι σου προσφέρει χρήματα για να μπορείς να ζήσεις. Εντάξει, υπάρχει και δημοκρατία όμως. Υπάρχει δημοκρατία, αλλά πρέπει να κρατάς και τα βασικά. Καλά, όπως και να είναι. Ο Κωστόπουλος δεν είναι εσύ και εγώ. Και δεν είναι ο Κωστόπουλος ο δημοσιογράφος που θα βγει να κάνει την μεγάλη αποκάλυψη στο Μέγκα. Το Μέγκα έχει γραφείο τύπου. Υπάρχουν άλλοι δημοσιογράφοι όπως είμαστε εμείς που κάνουμε ρεπορτάζ και από τις πηγές μας μαθαίνουμε περαιτέρω πληροφορίες. Δεν νομίζω ότι η δουλειά του Πέτρου Κωστόπουλου είναι να βγάλει τα κρυφά τέλος πάντων μυστικά του Just στον αέρα. Μα δεν λέει τα κρυφά μυστικά, τη γνώμη του λέει ο άνθρωπος. Σωστά κιόλα. Δεν είναι τώρα, είπε τη γνώμη του. Αλλά αυτό έχει προηγηθεί μία δήλωση που λέει ότι μάλλον η Ζέτα δεν τον ήθελε, αν δεν κάνω λάθος ή κάτι τέτοιο. Δεν τον ήθελε η Ζέτα. Την ναι, αλήθεια λέει. Αυτό όμως δεν μπορεί να το πει. Αυτά που είπε και δήλωσε στα περιοδικά, πώς θα τον θέλει. Δηλαδή, συγγνώμη, αν έβγαινε αυτή τη στιγμή ένας από εσάς, έδινε μία συνέντευξη και έλεγε η Λαμπύρη δεν μ' αρέσει γιατί δεν είναι καλή παρουσιάστρια την άλλη μέρα, δηλαδή θα ήταν αγκαλιές και φιλιά με τη Λαμπύρη. Καλά, μην τρελαθώ τώρα. Αυτά είναι, παιδιά. Καλά, ξέρω εγώ. Γιατί όμως είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι και δεν το έχω καταλάβει. Στο παρασκήνιο. Η συνέντευξη του Αρβανίτη έκανε τη Ζέτα τρελή. Τρελή την έκανε όμως. Δηλαδή, ακριβώς. Έκανε το Μουτσινά επίσης τρελό γιατί ήθελε να βγάλει τα διαγγέλματα το απόγευμα 4 η ώρα. Βγήκε το Just the Two of Us το βράδυ. Η Ζέτα του έλεγε: Μα τι έχεις πάθει σήμερα, Δημήτρη μου, τι έχεις πάθει σήμερα, Δημήτρη μου. Την πλήρωσε η Τέτα που έφυγε γιατί καβάλει στην κεντρική παρουσιάστρια. Καλά, το πρωί. Βγαίνει το πρωί ο Κωστόπουλος. Σου λέω τι έγινε. Απλά ξέρω το βίντεο απ' έξω. Δεν φταίω εγώ. Δουλεύουμε εδώ πέρα, δεν κάνουμε αρπαχτές. Δεν κάνουμε αρπαχτούς. Και εμείς που δουλεύουμε άλλο δεν έχουμε πάντως. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο Κωστόπουλος στο πρωί Τζόρτζια και λέει ότι αυτό και αυτό και αυτό και δεν μ' αρέσει και ο Αρβανίτης κάνει κολοτούμπα γιατί είχε κάνει ένα κιού Αρβανίτης που το έκανε κολοτούμπα. Το έκανε βαβά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν είναι μόνο ο Κωστόπουλος, Γιώργο, ο Λιάγκας που λέει για την Μπεκατόρου, λέει για τον ένα, λέει για τον άλλον, ετοιμάζεται να φύγει από τον Αντένα. Μου, ο Λιάγκας κάνει 45 άρια και να σου πει κάτι. Τι αυτό όμω. 35 άρια. Χτες πήγε εξαιρετικά η εκπομπή. Τη είδατε ότι ήταν πάρα πολύ κοντά η μία με την άλλη. Ναι. Το παρατηρήσατε, έτσι. Ναι, και ακούσαμε και σήμερα που είπε το Γιώργο Λιάγκα του λείπει Φέι.
Παιδιά, να πω κάτι. Μπορώ να καταλάβω γιατί. Η αλήθεια είναι ότι όπως και να έχει τώρα, ο Κωστόπουλος δεν ήταν το αναμενόμενο από αυτό που περίμενε το μεγάλο κανάλι. Τους βγήκε λίγο πιο αλάνιο ο Πετράκης το πρωί, δηλαδή εγώ τον γουστάρω που είναι έτσι, άσχετο τι λέω. Εγώ διαφωνώ πάλι. Είναι ένας ωραίος τύπος ο οποίος, όπως και να έχει, έχει φάει και τις κλαπάτσες του και τα έχει δει όλα ίσια και όμορφα. Οπότε σου λέει: θα παίξουν στην πλάτη δικιά μου το μεγάλο κανάλι να κάνει νούμερα εις βάρος μου. Θα τους ξεμπροστιάσω. Και από τη στιγμή που έμαθε ότι ακυρώνεται και τα ραντεβού το ένα πίσω από το άλλο και υπάρχουν σενάρια διαδοχής, για να πούμε τώρα από τα πράγματα όπως είναι, έφυγε και ο Καβατζίκης γιατί νευρίασε με αυτό που έγινε όλο, τέλος πάντων. Καλό, ο Καβατζίκης νευρίασε. Ένα λεπτό, Γιώργο. Ο Καβατζίκης νευρίασε με τον Κωστόπουλο, αλλά κάθε Τετάρτη πηγαίναν μαζί και βλέπαν τον Just the Two of Us και Πάσχα και Χριστούγεννα κάναν μαζί διακοπές. Τι νεύρα είναι αυτά. Κοίτα, ο Καβατζίκης εν μέρει είχε δίκιο. Όχι, εν μέρει είχε άδικο. Όπως και την. Τώρα αυτό θέλουμε πολύ να το συζητήσουμε. Ωραία, μην το ανοίξουμε τώρα όμως, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Επομένως, πάμε σε τρία λεπτά θα επιστρέψουμε, περίπου τρία. Πες τρία. 3.30, 3.40. Δεν ξέρω, ένα καφέ. Κάνε μια λεπτά ξύχεση. Τρεις ώρες, δεν ξέρουμε. Κάπου εκεί τελικά. Κάνε μια λεπτά ξύχεση. Μην φύγετε. Κάποια στιγμή θα είμαστε εδώ πάλι. Χριστίνα, πέστες αρπαχτή. Αρπαχτή πέστες. Καλή όχι. Μια χαρά διαφημίσεις, εκπληκτικές, μοναδικές, αποκλειστικές διαφημίσεις, έτσι πως μόνο το Excellent ξέρει να παρουσιάζει. Μια χαρά. Ο χρόνος είναι σχετικός εξάλλου. Πήραμε και τα λεφτάκια μας, μια χαρά. Δεν βλέπεις εδώ πέρα, έχει φουσκώσει τσεπούλα μου. Δεν το βλέπεις, δεν φαίνεται, το κατάλαβες. Βέβαια. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας μάλλον τη συζήτηση που κάναμε λίγο πριν, η δική μου η γνώμη είναι ότι μου πεις τι μας νοιάζει, κυρία μου, η δική σου γνώμη. Α, έτσι για να πω κι εγώ κάτι, ρε παιδί μου, μην είμαι τελείως κεντρικιά εδώ, να έχω και ένα λόγο παραπάνω. Ότι ο Πέτρος και η Τζέννη κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Και θεωρώ, μάλλον όχι, εκτιμώ ότι είναι εξαιρετικά παράξενο και περίεργο να θέλει κάποιος να το αλλάξει, έτσι και άτομο να αλλάξει αυτό το ζευγάρι τώρα που έχει αρχίσει να χτίζει. Δηλαδή τώρα που χτίζει μια κατάσταση και πάει καλά και έχει σταθεροποιηθεί. Βέβαια, απόλυτα είναι αυτό. Σε ένα μέσο όρο πάνω από 20%, γιατί θα πρέπει κάποιος να το αλλάξει και να δοκιμάσει κάτι καινούριο εκεί. Εκτός αν απορρίψουν εντελώς την ιδέα του πρωινού στο Μέγκα. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι άλλο. Αντί να βάλουν λίγες ενέσεις στα θεμέλια, να φτιάξουν το σκηνικό τους και μετά μπορούν να παίζουν και ίσα απέναντι από τον Γιώργο Κουτσέ. Ένα καινούριο σκηνικό που να ταιριάζει περισσότερο στον Πέτρο, γιατί τον ακούσαμε να εκφράζει και τα παράπονά του. Αρκετές φορές κιόλας. Και ειδικά τώρα που είναι εκτός πλατό. Που λέει συνέχεια ότι οι προηγούμενοι είχαν αφήσει τα χνάρια τους και ήταν όλα τα ίδια, μόνο τις φωτογραφίες δεν βγάζαμε. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα και στον Πέτρο και όλοι να έχουν δουλειά. Πάντως ένα περίεργο πράγμα, συγγνώμη Χριστίνα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όλα τα μυστήρια γίνονται εκτός πλατό. Γιατί αν θυμάσαι και πέρσι, λίγο πριν φύγει ο Γιώργος Λιάγκας, εκτός πλατό άρχισε και έκανε τα παράπονα όταν βγήκε έξω από το πλατό και αρχίσαν τα διάφορα. Γιατί δεν είχαν αρχίσει συζητήσεις, γι' αυτό. Όχι, γιατί ακυρώνονταν και τότε ραντεβού, γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε, αλλάζουμε θέμα. Πάμε γρήγορα σε Θέμου και Αρβίλα να δούμε πώς σχολίασαν τη νίκη του Ηλία Ψινάκη στο μαραθώνα. Εδώνας με ευκολία έβγαλε Ψινάκη Ηλία. Οι εκλογές του αψηφίστου και αυτοί οι κακοί στροϊκάλπη που κακό ψοφονάχη με γεμίζουν ευθύνη και ικανοποίηση. Αλλά δεν θα αγχωθώ κιόλας, γιατί θα μου σκάσει καμιά ρητίδα και έτοιμο το κεφαλικό. Θα τα αλλάξω όλα. Μπότοξ τα κτίρια για να μην σκάει ο σοβάς, τριμάρισμα και φυλάρισμα στους θάμνους κάθε πάρκου και οι άστεγοι με το ονομάζονται σε κλωσιάρ για να κάνουμε εφέ και να φάνε οι άλλοι δύο με τα λυσιακά τους. Κακούργα αυτοδιοίκα, θα σε στείλω εγώ στο ΙΚΑ. Άντε τζους. Το αποτέλεσμα από τη μάχη του Μαραθώνος. Δεν νικήκαμε. Αγάπη μου, οι γριές τα λέτουν όλα. Λοιπόν, ήταν ο τρόπος. Η εκδίκηση του Σολάριου είναι αυτή. Που σχολίασαν οι δύο δημοσιευτικές εκπομπές. Και πάλι συγχαρητήρια. Και μια που να μείνουμε λίγο στα εκλογικά. Πες μου, Γιώργο μου. Όχι, γιατί είπε να μιλάς εσύ για Σολάριου. Εγώ μου αρέσει όταν απομυθοποιούνται οι γραβατωμένοι κύριοι και
Καλά, να σου πω. Ο Ηλίας δεν νομίζω ότι. Για καλό το είπα εγώ. Το σολάριο. Εγώ για καλό το είπα, δεν είπα κακό. Εντάξει, δεν νομίζω όμως όταν και ποτέ τη γραβάτα και του δεύτερο Ηλίας. Είναι λίγο σπάσιμο στη συντηρητική κοινωνία των κομιλφό τύπων που κυκλοφορούν στα γραφεία. Είναι λίγο σπάσιμο ο Ψινάκης. Δηλαδή είναι γροθιά στο κατεστημένο. Μην τρελαθούμε και τελείω τώρα. Ποια θα είναι εν τέλει γροθιά στο κατεστημένο? Εάν αλλάξουν πραγματικά τα πράγματα και αν φτιάξει το Δήμο έτσι όπως το έχει στο μυαλό του. Γιατί εδώ δεν πάμε να κάνουμε ούτε καλυστία. Ούτε καλύτερες εμφανίσεις, ούτε καλύτερες αρπαχτές. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό. Το να αναλάβεις τα ηνία ενός Δήμου είναι εξαιρετικά σοβαρή ιστορία. Έτσι. Ναι, αναφέρθηκα στο σχόλιο της Νανάς που είπε: μιλάς εσύ. Και της λέω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο όταν άνθρωποι με σολάριο, με τερακότες, με όλα αυτά μπαίνουν και γουστάρουν πάρα πολύ και λένε αλήθειες. Γι' αυτό το είπα, Νανά. Έτσι μου. Το είπα. Ωραία, για λοιπόν, να μην μένουν. Παραμένουμε λίγο σε προεκλογικό, μάλλον εκλογικό mood και. Σ' άρεσε το αγγλικό μου. Πολύ. Είμαι Ψινάκης, αυτό έχω πειραστεί από τον Λία. Εσύ θα μπορούσες να ήσουν. Βέβαια, εσύ δεν μπορείς, είναι ηθική ο Αδαμόπουλος. Δεν μπορούμε να σου δώσουμε τον Ψινάκη. Λοιπόν. Έχεις Δήμο Πικερμίου εκεί πέρα τώρα. Έλα, φύγαμε, πάμε σε Γκλέτσο. Πάμε σε Απόστολο Γκλέτσο που μιλάει για τη μαμά του. Απόστολε, η μαμά σου. Πόσο συγκινητικό ήταν εκείνο το βράδυ των εκλογών που σε πήρε αγκαλιά, έκλαιγε. Εντάξει. Η μάνα μου ήταν πράγματι. Είναι δυνατή πολύ η μαμά. Είναι πολύ δυνατή, ναι, ναι, ναι. Το παρατσούκλι της είναι Θάτσερ. Θάτσερ. Από εκεί έχεις πάρει δηλαδή το πολιτικό μικρόβιο τη μαμά. Όχι, όχι. Αλλά είναι δυναμική, είναι πολύ δυνατή. Είναι σκληρή γυναίκα και δυνατή και αγαπάει τους ανθρώπους. Αλλά είναι στήριγμα. Είναι στήριγμα, κατά ψέματα. Εντάξει, αλλά την ακούς τώρα κι εσύ, μεγάλο παιδί, μεγάλωσε κι εσύ την καγιά. Την ακούς καμιά φορά. Την ακούω σε κανένα δύο θέματα τώρα τελευταία που είχα κάτι θέματα προσωπικά, την άκουσα, με συμβούλεψε και πάνε καλά τα πράγματα. Πολύ συγκινητικό. Μανούλα. Ναι. Όλοι τις μανούλες θυμούνται τώρα στα προεκλογικά. Γιατί. Τέλειωσε, βγήκε ο Απόστολος όμως. Τι ανάγκη αμέσως. Περίπατα έκανε. Τώρα, ο Απόστολος πάντα με τη μαμά του ήταν αγαπησιαρική σχέση. Και ένας άντρας τώρα να τον βλέπεις δύο μέτρα λέει για τη μανούλα, πολύ ωραίο. Και έκανε και περίπατο σε εκλογές. Λοιπόν, θέλετε να πάμε να ταξιδέψουμε λοιπόν. Πάμε μέχρι την Αυστραλία. Να συναντήσουμε την Ελληνίδα που έκλεψε την καρδιά του Ρίκι Μάρτιν. Ας το μας σκεφτεί να το δούμε. Καλά, ο Ρίκι Μάρτιν. Πάλε βίντεο πασάρο, δεν θέλετε. Θέλουμε να το ακούσουμε, να ακούσουμε τη φωνούλα της, να δούμε και τις αντιδράσεις του Ρίκη. Ωραία, δεν πειράζει, φέρτε το γραμματόσημο μπροστά να βλέπει ο κόσμος αυτό που πρέπει να δει το Ρίκη. Σωστά, τα κορίτσια, άντε και εγώ τα κουκλάκια. Πάνω που σας νοιάζει. Τι κούκλος. Ακούγεσαι, το έχεις υπόψη σου. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Η Ελληνίδα. Θα σας πω ποιο είναι το καλό σημείο του Ρίτη, γιατί δεν μεγάλη προσοχή. Ακούγεσαι, Χριστίνα, και εσύ. Εδώ. Από εδώ και πέρα είναι. Από αυτά είναι ενδιαφέρον το θέμα. Για πες, για πες μεσημεριάτικα. Εγώ, η Συρίχα. Τζόρτζια, νομίζω ότι ο Ρίκη Μάρτιν απολαμβάνει το τραγούδι. Άντε Μανούλα, πάτα το μας αντελαμβώ. Η Τζόρτζια έχασε τη φωνή της. Μπράβο Ρίκη. Μπράβο Ρίκη. Κοιτάξτε την αντίδραση εδώ με το όνομά της, παιδιά. Ακούστε. Welcome to the Voice. Thank you. You're in. Thank you. This is so exciting. What's your name? Carly Aliotis. What? I knew I would have this problem. Say it again. Carly Aliotis. Carly Aliotis. Yes. Carly? Carly Aliotis. Like hey, you Kylie? Know what? In the beginning, no one could say my name, let alone spell it. Kylie Minogue, that's a weird name. Καλά, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν μπορούσε κανείς να πει το όνομα της Kylie Minogue. Ήταν εύκολο. Ναι, εύκολο είναι. Τώρα, Carly Γιαλιγιώτης, που λέει για την κοπέλα, θα τραγουδάει μόλις τρία χρόνια στα αγγλικά.
Και βεβαίως, δεν θα το πιστέψετε, αλλά διάλεξε το Ricky Martin να πάει στην ομάδα. Καλά, και εγώ αυτό θα διάλεγα. Πιστεύετε ότι είναι καλύτερο τραγουδιστή. Ναι, να πούμε για τη συγκεκριμένη κοπέλα, επειδή άκουγα το πρωί διάφορα σχόλια που λέγανε για αυτήν, ότι ήταν η πρώτη φορά που τραγούδησε αγγλικά, σε αγγλικό στίχο, και ήταν πάρα πολύ τρακαρισμένη γι' αυτό, γιατί μέχρι τώρα, λέει, όπου έβγαινε και τραγουδούσε, τραγουδούσε ελληνικά. Αυτό για το ελληνικό The Voice, που ακούσαμε μόνο αγγλικό στίχο και δεν ακούσαμε ελληνικό. Έτσι το είπα. Μια χαρά, Τζορτζιά μου. Μια χαρά τα έθεσες. Λοιπόν, παραμένουμε... Ριμπολόβλεφ. Ωραία, τέλεια. Έτσι. Μιλάμε τώρα... Για χρήμα, όχι αστεία. Να του το πάρει, Χριστίνα μου, δηλαδή. Συγγνώμη, γιατί να μην του το πάρει. Να του το πάρει, να του το πάρει, Ελενάκη μου. Ο σωστό είναι να του το πάρει. Να το πάρει. Λοιπόν. Μεσημεριάτικα. Τι θα πάρει η Μπέζα. Όχι, εσύ, Ελενάκη, ή ο Μπέζα. Ο Μπέζα, ο Μπέζα. Δεν μπορώ να του πάρω το θέμα. Δεν διεκδικώ εγώ θέματα από συναδέλφου. Αυτά ούτω ή άλλω εγώ θέλω μια καλή. Τηλκερίδη, ακούγομαι και το λέω. Είναι πολύ ωραίο η κυρία Λιμπορόβλεφ, λοιπόν, η οποία θα πάρει κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα, 3.295.000.000 ευρώ για το διαζύγιο της. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, 3.5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η αξία του διαζυγίου. Είναι ουσιαστικά εκδικάστηκε η μισή περιουσία του Ρώσου Μεγιστάνα. Ακριβώς, το 50. Ναι, ένα ποσό δηλαδή των 9 δισεκατομμυρίων, όσο έχει δηλωμένα βέβαια και ο Λιμπορόβλεφ. Το ελβετικό δικαστήριο δικαίωσε την κυρία Έλενα Ριμπολόβλεβα και της έδωσε την περιουσία που της ανήκει. Να πούμε ότι είχαν βγει και την κυνηγούσε ο Ρώσος. Καλά, την είχαν συλλάβει στη Λευκοσία. Στην Κύπρο την είχαν συλλάβει ότι είχε κλέψει ένα διαμάντι αξίας 3 δισεκατομμυρίων, παρακαλώ. Τι διαμάντι θέλω αυτό, να ρε, πούμε παιδιά. Ότι ο Ρώσος Μεγιστάνας, εκτός από ιδιοκτήτης του σκορπιού που το έχει μεταβιβάσει στο όνομα της πρώτης του κόρης, η οποία επέλεξε τον δυνατό πατέρα της, ενώ η 13χρονη κόρη του ζευγαριού που ήταν μαζί 23 χρόνια και χωρίσαν το 2008, μένει με τη μαμά της στην Ελβετία. Να πούμε ότι δεν είναι καμιά τυχαία η κυρία Έλενα Ριμπολόβλεβα, δηλαδή μην τη λυπάστε σαν τις κυριούλες που χωρίζουν και δεν έχουν τον ίδιο μοίρα. Να πούμε ότι είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη στον Ρώσο. Καλά, και ο Ρώσος όμως. Συγγνώμη, έχω την εντύπωση ότι είναι η κόρη. Είναι η κόρη. Να πούμε πάντως ότι το δικαστήριο δικαίωσε τη γυναίκα. Δικαίωσε τη σύζυγο, γιατί φάνηκε ότι έδωσε τεκμήρια, τέλος πάντων, στοιχεία ότι όλο αυτό που έστησε αυτός ο άνθρωπος στα 23 χρόνια και πέρασε στην κατοχή του και έγινε ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον κόσμο, ότι η κυρία Έλενα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ισορροπία αυτού του ανθρώπου, δηλαδή τον κρατούσε σε καταστολή, αν θέλετε, και τον είχε κάνει αρνάκι και έκανε μόνο focus να βγάζει λεφτά και να τα φέρει στο σπίτι. Πες το μας και αυτό, δηλαδή τι ήταν μάγισσα. Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Όχι, παιδί μου, αυτό. Και επειδή ολοκληρώνουμε το θέμα, να πούμε ότι είναι μια πλούσια ζωτοχήρα. Ένα κλασικό επιχείρημα, ότι εγώ ήμουν στο σπίτι ακριβώς και φρόντιζα για την ηρεμία του, για την ασφάλειά του, για την αγάπη του, για τη ζεστασιά του. Πάντως, να πούμε, Χριστίνα, ότι και ο Ριμπολόβλεφ τα τελευταία χρόνια είχε βάλει ανθρώπους να την παρακολουθούν. Μπας και τη βρούνε με κάποιον, ώστε να μην πληρώσει το ποσό να αυτό. Σιγά τη βρούνε. Τη βρήκανε. Όσα λεφτά και να έχεις στην κατηνιά, δεν μπορείς να τη βγάλεις από μέσα. Το κερατά το μαθαίνει τελευταίος. Είναι καταπληκτικό, δηλαδή. Είναι το μόνο πράγμα που δεν αλλάζει ποτέ, ό,τι χειρουργία και να κάνει. Με 3,2 μας με λέγανε και κατίνα, βέβαια. Πάντως είναι πολύ ωραία πλούσια ζωντοχήρα. Ζωντοχήρα είναι τώρα πια. Συνήθως οι ζωντοχήρες τα φτιάχνουν με τους γυμναστές, πάντως, να ενημερώσω τον Ρώσο. Τώρα ξέρεις, τώρα έκανες χάλια τον Ρώσο. Καλά, μην νομίζεις, ακόμα και ο πλούσιος στενοχωριέται με φάει το κερατάκι του. Τώρα τι να κάνει, αγάπη μου, έχει τελειώσει η ιστορία. Πλήρωσε και τα 4 δις. Διότι όλη η φασαρία γίνεται μέχρι να τα πληρώσει. Άμα τα πληρώσει, δεν έχει κανένα νόημα. Να σου θυμίσω ότι ο Νάσης κυνήγαγε την Τζάκη όταν έμαθε ότι τον ψηλό. Εντάξει, βρε παιδί μου, αλλά ήταν ακόμα μαζί, δεν ήταν, είχαν πάρει διαζύγιο. Η Έλενα πάντως Ριμπολόβλεφ δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Γιατί αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, θα πάταγε ο Ριμπολόβλεφ με τους δικηγόρους πάνω και δεν υπήρχε περίπτωση να πάει τα χρήματα. Τελικά η κυρία Στανίση μπορεί να μας μιλήσει, θα πάει σε αυτό το πάρτι της κόρης, στη γενέθλια. Δεν μπορεί ακόμα να μας μιλήσει. Καλά, δεν πειράζει, στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην αγάπη μας και τα φιλιά μας. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις ή παραμένουμε. Σε διαφημίσεις. Ωραία. Διαφημίσεις εξαιρετικές, μοναδικές, αποκλειστικές όπως το Excellent ξέρει να μεταδίδει. Και σε 3 λεπτά θα είμαστε κοντά σας.
Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Ε, τραγουδάω κιόλας, για να μην λέτε δηλαδή. Τέλειο τραγούδι. Τι βλέπω εκεί, βλέπω τον κύριο Καρά, ο οποίος έκανε, παιδιά, απίστευτες αποκαλύψεις, έτσι. Μια μάλλον τοποθετήσεις, θα έλεγε, αποκαλύψεις. Μια τοποθέτηση συγκεκριμένα, δε, για το The Voice. Τι είπε, και Καράς και Ρόκος, με το δίδυμο, το εκπληκτικό, το αγαπημένο. Για να τους ακούσουμε. Εκπληκτική εμφάνιση στο Voice. Φανταστική όμως. Εγώ του ζήλεψα αυτό. Περάσανε καταρχάς όταν περνάς ωραία, έχεις να κάνεις με το αντικείμενό σου και είναι επί της ουσίας αυτό που γίνεται. Με χίλια. Γιατί να μην πας. Καλλιτέχνη εσύ. Εγώ νιώθω λίγο άβολα να κρίνω τα νέα τα παιδιά, γιατί επειδή είμαι λίγο μονόχρωτος άνθρωπος, δεν τα έλεγα στα ίσια ό,τι ήταν να πω. Ήσουν απίκρανα ανθρώπους και δεν θέλω να πικραίνω ρε παιδί μου ανθρώπους, αλλά... Δηλαδή, άμα ακούεις κάποιο καλό, θα λέω θα έλεγες κάτι άσχημο. Ναι, αλλά όλα τα παιδιά αυτά έχουν, ψάχνουν μια θέση στον ήλιο και ποιο να δικήσεις, ποιο να δάξεις. Όλα τα παιδιά έχουν δίκιο για αυτά που πάνε. Θα μου πεις πάντα ο καλύτερος κερδίζει. Το μόνο ενδιασμό που έχω σε αυτό το πράγμα είναι ότι το κάθε κανάλι όταν κάνει ένα τέτοιο show δεν βγάζει την πιναγίδα του κόσμου να ψηφίσει ο κόσμος και να το δείξει ότι ο κόσμος έχει δώσει 30%. Αυτό με ενοχλεί. Αν λοιπόν είναι να πάω σε ένα τέτοιο show, ας βγει η αλήθεια εκεί, ότι ψηφίζει ο κόσμος. Πιστεύεις ότι... Αυτό ήθελα τώρα να ρωτήσω. Τι θα γίνει, δηλαδή, πώς υπάρχει... είναι τα τίμια πράγματα. Τι θα βάλει ο παπάς και θα πληρώνει, όπως μερικούς θα αγοράζει τηλέφωνα και θα στέλνει μηνύματα από κομπιούτερ. Πού δεν το δέχομαι αυτό. Πόσο ψήφισε ο κόσμος εκείνη την ώρα, 30, 40, 50. Ο κόσμος θα έχει το τηλέφωνο και πληρώνει αυτό το τίμημα, ποιο είναι και λέει ψηφίζω αυτό. Θα μπορούσαν να βάλουν κάτι που να βλέπει στα τηλέφωνα. Βέβαια, ορίστε, ψήφισε η Κοζάνη αυτό, η Κατερίνη αυτό, εκεί το εκεί, σούμα τόσο. Δεν νομίζω ότι θα είχαν λόγο να κάνουν και το αντίθετο. Δεν τα δείχνουν αυτά για να ανεβαίνει ακροματικό, για να ανέβει το τηλέφωνο λίγο παραπάνω, να οικονομήσουμε για λίγα χρήματα παραπάνω. Οικονομήστε, αλλά δείχνει και την αλήθεια. Υπάρχουν τόσα πολλά talent show και συμμετέχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το τραγούδι. Εσείς πιστεύετε ότι όντως θα μπορέσουν να διακριθούν και θα μπορέσουν να έχουν και αυτή μια θέση ανάλογη? Το διαμάντι στη λάσπη να το πετάξει και βγει λίγο γιος θα φανεί. Δεν κρύβεται. Τέλος. Ο κόσμος δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιλέξει αυτόν που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Το Voice όμως ήταν γιατί έχουμε δει διάφορες πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει βγει. Καλλιτέχνη μου στην κόρη, την Ειρήνη, αν θα αποφασίσει κάποια στιγμή να ασχοληθεί με τον καλλιτεχνικό χώρο. Δεν υπάρχει απαγορευτικό. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει συζήτηση. Μετά τα λέει από πόρτι. Απαγορευτικό. Δεν είναι να κάνει. Δικαίωμά της. Σου έχει πει ποτέ τίποτα ότι μπαμπά θα ήθελα να κάνω. Εσένα, Στέλιο μου, καλά, εσένα ούτως ή άλλως έχεις μαζί. Κοπανιέται. Το Δημήτρη. Και ο Ανδρέας έτσι ψάχνεται λίγο. Εντάξει, άκου να δεις κάτι. Εγώ το μόνο που έχω πει στα παιδιά μου να είναι καλοί άνθρωποι και να κυνηγούν το όνειρο της καρδιάς τους. Δηλαδή ποτέ δεν με ενδιαφέρει να γίνουν γιατροί. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να τους δω ευτυχισμένους. Γιατί ρε Στέλιο, δεν έχουμε κανένα γιατρό στην οικογένεια που δεν γίνεται να το γιατί με την έννοια ότι ούτε ευτυχισμένος γιατρός, αλλά πολλές φορές πιέζουν πολύ η οικογένεια στα παιδιά να κάνουν αυτό που έχουν ενηρευτεί οι ίδιοι. Υπάρχουν φοβίες για το θέμα των παιδιών, ας πούμε. Φοβίες ανασφάλειες για το μέλλον των παιδιών. Νομίζω όλοι έχουμε αυτό. Για το αύριο μιλά. Για το αύριο μιλά, δεν ξέρω. Τι να πω εγώ του παιδιού μου για το αύριο, δηλαδή για παιδιού. Ποιος το ξέρει. Ποιο είναι το μέλλον του παιδιού. Δεν υπάρχει μέλλον. Δεν χρειάζεται να του πει τίποτα ο Καράς του παιδιού του. Όπως εγώ έχουν ζήσει δίπλα μου. Δηλαδή είναι σχολείο αυτό που ζουν τα παιδιά μας. Γιατί ζουν ακραίες καταστάσεις. Οπότε δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να κάνουν χοντρό λάθος. Όλα καλά και η Ιωάννα Λιλή. Και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Ιωάννα. Γιατί ξέρω ότι περνάει και εκείνη τις αγωνίες. Και είναι αγωνίες. Και πολύ καλή στην εκπομπή της Χριστίνα. Εξαιρετικά καλή. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Μάλιστα. Ωραία συνέντευξη. Είμαι στον αέρα. Σε παίρνω σε λίγο. Ευχαριστώ.
Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν. Ποιος ήταν θα μας πεις? Όχι. Πάντως δεν ήταν η μαμά μου. Μαμά μου με βλέπει σίγουρα. Λοιπόν. Ακούσαμε την πρώτη παρατήρηση. Κάποιος σε γνώρισε τώρα προφανώς και δεν ξέρει ότι έχεις εκπομπή. Να σου πω, είναι ανέκδοτο. Μετά θα σου πω ποιος είναι. Είναι κάποιος που με ξέρει πάρα πολλά χρόνια. Πιο πολλά πεθαίνεις. Α, κατάλαβα, εντάξει. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, λέγαμε για τον Βασίλη Καρά και την τοποθέτησή του. Μια τοποθέτηση που δεν περιμένεις να ακούσεις από τον Βασίλη. Η αλήθεια είναι. Όχι, καθόλου. Εκτίμηση προσωπική. Κατά δική μου άποψη, αν μπορώ να μιλήσω. Ασφαλώς. Κατά δική μου άποψη, θεωρώ ότι μόνο από τον Βασίλη Καρά θα μπορούσε να τα ακούσεις κάτι τέτοιο. Γιατί είναι ένας άνθρωπος λαϊκός. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει από πολλές φουρτούνες και έχει παλέψει με πολλά κύματα στη ζωή του. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο της παλιάς σχολής, λίγο περιμένει μεγαλύτερη διαφάνεια σε τέτοιου τύπου διαγωνισμούς. Θα ήθελε να δει Κοζάνη, Ορεστιάδα, Φλόρινα. Φαντάζεται τώρα μια Eurovision σε πιο προχωρημένη μορφή. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Έδωσε πολύ ωραία ιδέα παρόλα αυτά. Ναι. Δεν θα ήταν άσχημο να είχα χάρτη πάνω. Και αν σκεφτείς ότι λέμε συνέχεια, συζητάμε πάρα πολύ για τα παιχνίδια και το πώς ψηφίζει, ας πούμε, η Κύπρος, που έγινε ολόκληρο θέμα με τους συμμετέχοντες από Κύπρο, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και ίσως, ξέρεις, αποκτήσει και μια ανταγωνιστικότητα η μία περιοχή με την άλλη. Μπράβο, δεν μιλάει για τηλεόραση. Έδωσε η Κύπρος αυτά, ας δώσει και η Ελλάδα. Δεν μιλάμε για τηλεόραση τώρα, σε αυτό που λέτε. Αυτό είναι ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος για να το κάνουμε. Μα ίσα-ίσα. Ποιο τηλεόραση δεν έχεις να έχεις τρελό ανταγωνισμό ή μία. Είσαι καλά τώρα. Πολύ καλά. Συγγνώμη, στην τηλεόραση, πέρα το ότι ο Βασίλης Καράς πήγε στο The Voice, αυτό είναι μία παρατήρηση που θα την κάνουμε λίγο αργότερα. Μιλάμε για τηλεοπτικό σόου. Και το τηλεοπτικό σόου έχει όρους, κανόνες. Ξέρει από την αρχή το παιχνίδι είναι πολύ δρομολογημένο. Το είδαμε, ο Αρμαντή τη έφυγε στα μισά τη εκπομπή. Γιατί άσχετα, Γιώργο, τώρα. Για ποια τηλεόραση μιλάς τώρα. Συγγνώμη, άκουσα με λίγο, κυρία Τιμπιντών. Άκουσα με λίγο. Πώς με είπε? Είναι η κυρία των τιμών. Είναι η κυρία των τιμών. Αν ξέρετε γαλλικά, λέγονται κυρία Τιμπιντών. Έτσι, μπράβο. Η Ανίτα είναι φίλη μου. Λοιπόν, αν μιλάμε για ένα τηλεοπτικό σόου με φορμάτ, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει αρχή, μέση, τέλος. Το Just It Was δεν είχε το αρχή ούτε μέσα τέλος γιατί είναι μία αρπαχτή. Αλλά πάμε. Ναι, είναι μία αρπαχτούλα. Ωραιότατη αρπαχτούλα που την κάνουν Τετάρτη βράδυ για να το κονομάρει λίγο ο σταθμός, να περνάει και ωραία η παραγωγή, να χρυσώσει το χάπι. Να χρυσώσει το χάπι τη Ζέτα, να γλιτώσει τη μουρμούρα του Μιχάλη, να βγει η Ρούλα λίγο από το χρονοτούλαπο, να βγει ο Μοστολάκης από το χρονοτούλαπο. Και κανένα δεν κάνει. Γενικά υποτιμάμε όλου του ανθρώπου που πλαισιώνουν αυτό το σώμα. Έτσι μου αρέσει. Εμένα του υποτιμώ. Τι θε να πει δηλαδή. Κατάλαβα. Και φιλιά στον πατέρα μου. Ναι, να δώσω και φιλιά στον κύριο Σπύρο και στην Ιγουμενίτσα που περνάει έτσι ωραία τώρα, το μπαμπά μου. Τέλεια. Είναι το παιδί του λαού. Ερώτηση κρίσεως. Νίκο, θα προλάβουμε? Γιατί? Οκ, αφού δεν προλαβαίνουμε, δεν μαρτυράω τίποτα. Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του Γιώργου Μπέσεγγιάτ. Το οποίο είναι αύριο. Κάνει ένα πρόβλημα. Συγγνώμη, η τέτα θα είναι αύριο. Πόσο γνωρίζει. Σε κόμπλα. Όχι, άκουσα τον Τρικερή που πρέπει να πούμε κάτι σοβαρό και τώρα προσπαθώ να σκεφτώ τι σοβαρό μπορώ να πω. Όχι, παιδί μου. Σοβαρό, γιατί για το τζαζ δεν το συζητάμε. Η κεντρική σε ερώτηση. Συγγνώμη, δεν το άκουσα για την τέτα, με συγχωρείτε. Η τέτα θα επιστρέψει αύριο, ναι. Έτσι, η τέτα, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Η τέτα γυρνάει αύριο λοιπόν στο Just the Two of Us. Χωρίς Βαθακούρη. Ελπίζω να μην μαζέψουν. Ελπίζω να μην το μαζέψουν επειδή τους το αποκαλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Για να φανούμε ότι δεν είμαστε καλοί στο ρεπορτάζ. Η τέτα ξέρουμε ότι κάνει πρόβες. Θα πει μόνο ένα τραγούδι της Αλίκη Βουζιουκλάκη και όχι της Ανασφόνσου. Θέλω το όπα μου. Θα πει κάτι άλλο με καροτσέρι, κάπως έτσι. Τι ένα είναι το τραγούδι. Καροτσέρι, καροτσέρι. Είναι το κλασικό τραγούδι νομίζω που είχε τραγουδήσει κάποια στιγμή και η κυρία Νικολούλη. Ακριβώς. Ναι. Έχουν μια αγάπη στο μπράβο και στη Ρούλα. Μπορεί να παίξουν για πλάνα και να φέρουν την Νικολούλη να πει ότι πώς της φάνηκε η. Ναι, αλλά δεν είναι όμως το Your Face Sounds Familiar. Καταλαβαίνεις. Αντιγραφή το ένα, αντιγραφή το άλλο, τι νομίζεις? Δεν αντιγράφουν και αυτοί. Υπάρχουν επειδή έχουμε στη διάθεσή μας την πόση ώρα, βρε παιδάκια, ξέρεις τι θέλω, βρε Νίκο μου. 40 δεύτερα. Στα 40 δεύτερα μπορούμε να παίξουμε και λίγο Michael Jackson που και νεκρούς ανασταίνει. Αχ, πραγματικά. Ναι, είναι παιδιά, είναι σοκαριστικό, είναι εκπληκτικό θα έλεγα. Εγώ δεν Τζόρζια, έχω... το είδες, το παρακολούθησες?
Πες μου είναι, τι, τα βραβεία Billboard, είναι τα βραβεία Billboard. Ναι. Κοίτα τώρα. Και με ολόγραμμα. Α, ναι. Εμφάνισαν το Michael Jackson. Ναι. Είναι φοβιστικό. Ναι. Είναι, ναι, όντως είναι φοβιστικό. Έτσι, όντως. Δηλαδή, Jennifer Lopez. Εδώ βλέπουμε Jennifer Lopez, ναι, με μία σύνδεση έτσι. Εδώ λοιπόν, παιδιά, αυτό που βλέπετε είναι υπολογιστές. Είναι ολόγραμμα. Είναι ένα ολόγραμμα το οποίο φτιάχνουν δύο χρόνια. Και είναι οι 12 χορευτές, να πούμε ότι είναι αληθινή. Ναι, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι πώς μπόρεσε να βάλουν τον Michael Jackson μέσα σε 12 ζωντανούς ολοζώντανους χορευτές. Καλά, είναι η τεχνολογία τέτοια και υπάρχουν για δύο χρόνια το φτιάχνουν αυτό. Υπάρχουν νέα τραγούδια, 4 ουσιαστικά είναι τα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν. Ακυκλοφόρητα τραγούδια του Michael Jackson, να πούμε, τα οποία είχε υπογραφήσει, αλλά δεν είχαν βγει στη δημοσιότητα. Αυτό είναι show. Αυτό είναι show πραγματικά. Είναι τα βραβεία Billboard και πώς χωρίς τον άνθρωπο. Έτσι, να ξαναδώσουν ζωή στο Michael Jackson με αυτόν τον τρόπο. Και να κάνουν πλουσιότερους τους συγγενείς του. Τι να πούμε, παιδιά, φοβερό, είναι φοβερό, φοβερό, ότι ο συγκεκριμένος είναι σαν να μην έχει φύγει και ποτέ, έτσι. Είναι τρία χρόνια τώρα που έχουν περάσει και δεν νομίζω. Στη συνείδηση του κόσμου είναι ότι υπάρχει ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, και με αυτή την εικόνα να σας αφήσουμε. Τζόρτζια, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και τους συναδέλφους και εσάς σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και τα λέμε αύριο στη 1 το μεσημέρι ακριβώς. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα.